διάρκεια του μήνα. Κάποιοι από εσάς μπορεί να έχετε, ας πούμε, στο χώρο του σπιτιού διάφορα πράγματα μπορεί να φτιάχνετε. Μπορεί να είναι από μια απλή, ας πούμε, να υπήρχαν προβλήματα, να είναι μια επισκευή σε κάτι. Μπορεί να είναι μια ανακαίνιση, μπορεί να είναι και μια μετακόμιση. Ή αυτή η αλλαγή, το νέο ξεκίνημα, που να μην αφορά το σπίτι, ντε και καλά, να αφορά αυτό που λέγαμε πριν, το επιχειρηματικό σχέδιο ή τη δουλειά την καινούρια. Άρα είστε σε ένα μήνα που πρέπει να προσαρμοστείτε. Πάμε στους λέοντες. Να ξέρεις, το Λονδίνο έχει συνδεθεί. Αχα, η Ρόδος, η Σάμος. Το Cambridge ή η Οξφόρδη αυτή τη φορά. Δεν διευκρινίζουν. Όλη η Κρήτη από όλους τους νομούς. Θεσσαλονίκη φυσικά, Αιγάλιο, Κιλκής, Κερατσίνη, Λαμία. Τα φιλιά της, τα φιλιά μας, όλους δεν μπορώ να τα πω όλα. Επίσης, μην μου ζητάτε εμένα να πω στην Άση να πει λίγο παραπάνω για κάποιο ζώδιο. Δεν έχω αυτή τη δική την αρμοδιότητα, δεν έχω αυτό το δικαίωμα, καταλαβαίνετε. Γι' αυτό θα πάω στους λέοντες, λοιπόν. Και να πούμε ότι με τον, η επικοινωνία στα φόρτα της, όπως βλέπετε, όλο τον Νοέμβριο, αυτό τι σημαίνει, είναι ο Άρης μέσα εκεί. Και όπου μπαίνει ο Άρης, και μπαίνει με μια διάθεση να κάνει γιούρια. Λίγο πολεμική. Μπράβο, πολεμική. Και όταν είναι μέσα στο κομμάτι της επικοινωνίας, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπορεί ταυτόχρονα να δημιουργεί και ένα αλαλούμ. Ναι. Δηλαδή, να χτυπάνε τηλέφωνα, να χτυπάνε mail, να χτυπάνε μηνύματα. Άνθρωποι. Να χτυπάνε και όχι. Άνθρωποι. Δεν θέλουμε, όχι, δεν θέλουμε να χτυπάνε άνθρωποι. Να προσέχετε στην οδήγηση, κύριε Κρατερέ. Ευχαριστώ. Και γενικότερα οι λέοντες, γιατί είστε βιαστικοί. Αυτόν τον μήνα είστε σε μία φάση που βιάζεστε, γιατί είναι πολλά. Είναι απαιτητικός μήνας. Έχει έντονους ρυθμούς. Την μέρα που γεννηθήκαμε. Προσέξτε λίγο περισσότερο αυτό εδώ πέρα το διάστημα, μάλιστα, του Νοεμβρίου. Μάλιστα. Πέρα από αυτά, τώρα, από την άλλη εβδομάδα που θα μπει η Αφροδίτη στο Σκορπιό, στα ερωτικά μπορεί να έχουμε είτε μια αστάθεια ή να έχουμε υπερβολές, ειδικά σε όσους δεν έχουν σχέση και ψάχνουν τη σχέση, μπορεί κάτι να τους γυαλίσει και να πέσουν με τα μούτρα και να συμπεριφερθούν, η αντίδρασή τους να είναι λίγο υπερβολική. Αυτό προσέξτε το λίγο περισσότερο, δεν θα ήθελα να συμβεί. Τα ερωτικά σας, ο μήνας ο δυνατός. Είναι ο άλλος, ο Δεκέμβρης, δεν είναι ο Νοέμβρης. Όχι ότι ντε και καλά θα πάνε άσχημα, σας ξαναλέω. Απλά οι αδέσμευτοι, μην περιμένετε ότι θα βρείτε τώρα τον έρωτα της ζωής σας αυτό το μήνα. Ο επόμενος, πολύ καλύτερος. Οι δεσμευμένοι. Λοιπόν, οι δεσμευμένοι δεν γιορτάζουν ποτέ. Α, εντάξει. Μία από τα ίδια, κύριε Καρδουλή. Ωραία. Λοιπόν, καριέρα. Ψυχραιμία, καριέρα, τι να κάνουμε. Πάμε να δούμε τους Παρθένους που λέει ότι αυτό το μήνα, λοιπόν, ξέχασα να πω ότι έχουμε και ένα άλλο πραγματάκι. Θα τα αναλύσω όλα αυτά όπως θα προχωράμε στο Νοέμβρη. Μπαίνει ο Ερμής στον Τοξότη. Θα μπει 5 του μήνα. Και συνήθως ο Ερμής μένει σε ένα ζώδιο 20 μερούλες. Δηλαδή λες σιγά, μία που μπήκε και μία που βγήκε. Αμέλα από εδώ πέρα θα κατσικωθεί στο ζώδιο μου. Θα κατσικωθεί γιατί θα γυρίσει ένα άδρομο. Αμάρε, κατάλαβε. Αυτό γιατί γυρνάει ένα άδρομο στο ζωή. Γιατί δεν το παθαίνει το κάτι τη του. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει. Θα γυρίσει ένα άδρομο 3 Δεκεμβρίου μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου και θα είναι στο ζώδιο του Τοξότη μέχρι το Γενάρη. Άρα για πολύ διάστημα. Από τις 14 Νοεμβρίου μπαίνει σε αυτό που λέμε στην αστρολογία στη σκιά του. Δηλαδή αρχίζει τσούκου 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 να δίνει διάφορα μπερδέματα. Ξέρεις, αυτά τα αλαλούμ που γίνονται με τον Ερμή, τον Ανάβρωμο, ξεκινάνε από νωρίς, από τις 14 Νοέμβρη. Για τους Παρθένους, που είναι μια κόντρα θέση, θέλει προσοχή στην κρίση σας. Δηλαδή, σιγά σιγά από τις 7 Νοεμβρίου και μετά, μπορεί και εσείς να νιώθετε λίγο διχασμένοι, τι να διαλέξω, εκεί με πάει το συναίσθημα, εκεί με πάει η λογική, ή μπορεί να υπάρχουν πολλά σενάρια και να μπερδεύεστε. Αν δεν μπορείτε να διαλέξετε, μην διαλέξετε. Δηλαδή, ενώ μην το κάνετε βεβαιασμένα. Δεν είναι μια καλή περίοδος για ό,τι έχει να κάνει με αυτό το κομμάτι της κρίσης σας. Από εκεί και έπειτα, ο μήνας αυτός έχει ένα έντονο χαρακτήρα επικοινωνιακό. Μπορείτε, δηλαδή, να κερδίσετε πράγματα, αρκεί κι εσείς να είστε σίγουροι για τις αποφάσεις σας και να μην κάνετε λάθη. Να ερευνάτε, δηλαδή, λίγο περισσότερο αυτό που μαθαίνετε, τις πληροφορίες που μαθαίνετε. Και το χαρακτηριστικό του Ανάβρωμο Ερμή είναι αυτό που λέμε οι φήμες. Διαβάζω κάτι σήμερα, ακούω κάτι άλλο, το πιστεύω, τελικά αποδεικνύεται ψέμα. Γι' αυτό λέω ειδικά για τους Παρθένους, προσέξτε μου αυτό το στοιχείο. Στα ερωτικά όμως είναι δυνατός μήνας. Από την άλλη εβδομάδα θα το δείτε. Πάμε στους ζυγούς. Για τους ζυγούς,
Να πούμε ότι είναι ένας μήνας που σίγουρα τα οικονομικά είναι προτεραιότητα. Δηλαδή είναι ο ήλιος εκεί, ο Δίας. Θα μπει και η Αφροδίτη που είναι και κυβερνήτη σας. Ο Άρης είναι στο ζώδιό σας. Αυτό σημαίνει ότι από τη μια πλευρά είναι ένας πολύ παραγωγικός μήνας για σας. Μπορεί να προκύψουν προτάσεις για δουλειά, μπορεί να προκύψουν καινούργια πράγματα στα επαγγελματικά σας, τα οποία να σας δώσουν και μια ευκολία στα οικονομικά, ή αν δεν εργάζεστε, μπορεί να βρείτε μια δουλειά αυτόν τον μήνα. Από την άλλη πλευρά, μπορεί να είναι μια πίεση οικονομική, ή να ψάξετε να βρείτε τρόπους να ενισχύσετε το εισόδημά σας, ή να βρείτε τρόπους να κλείσετε οικονομικές εκκρεμότητες με το παρελθόν, με τη Νέα Σελήνη και την Πανσέλινο που έχουμε μέσα στο μήνα Νοέμβριο.